είμαστε στο στούντιο για να καλωσορίσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Κύριε Φλωρίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο έχει προκύψει και είναι της επικαιρότητας. Είναι ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας Freedom of Press. Έχει προκύψει από τη δίκη του που γίνεται για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας να ζητήσω. Υπόθηκε εκεί ότι ένας ψηφιακός δίσκος, στον οποίο υπήρχαν καταγεγραμμένες συνομιλίες του δημοσιογράφου με διάφορα στελέχη, μεταξύ αυτών και ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Κοντολέων, σειράφθηκε κατά λάθος με κάποια έγγραφα και δεν υπάρχει το υλικό αυτό. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας από αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μου έκανε εντύπωση. Βεβαίως δεν έχετε εσείς κάποια ευθύνη γι' αυτό, αλλά. Εντάξει, δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζω. Όταν έχουμε μια δικογραφία, αρμόδιοι να την εξετάσουν, να δουν τα προβλήματά της είναι οι δικαστές που δικάζουν, οι εισαγγελείς που έχουν ασκήσει τις διώξεις, οι ανακριτές. Κατά συνέπεια, εμάς δεν μας πέφτει. Πάντως, νομίζω ότι αν έχει χαθεί τέτοιο υλικό από τη δικογραφία, ασχέτως του ότι περιελάμβανε, γιατί μπορεί να μην περιελάμβανε κάτι ουσιώδες, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι κάτι που αν συμβαίνει θα το δουν οι δικαστικές αρχές με τη δική τους οργανωτική διάταξη. Μάλιστα. Θέλω να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση κι εσείς, από όσα συμβαίνουν τελευταία με την υπόθεση Νοβάρτης και με το αίτημα που έχει κατατεθεί για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και κατά πόσον πρέπει να αποκαλυφθούν τα ονόματά τους. Σας άκουσα να λέτε με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης ότι η προηγούμενη κυβέρνηση επιχείρησε να κάνει πραξικόπημα. Όμως το είπατε με αφορμή αυτή την υπόθεση και με αφορμή τις τηλεοπτικές άδειες, αν δεν κάνω λάθος. Όμως πρέπει να επισημάνω ότι ο Νοβάρτης έχει πληρώσει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο εξοδικαστικού συμβιβασμού στις ΗΠΑ για πρακτικές τις οποίες ακολούθησε στην Ελλάδα. Και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, τον οποίο υπέγραψε, μιλάει και για κυβερνητικούς αξιωματούχους. Επομένως, δεν υπήρχε φωτιά. Ναι, το θέμα αυτό, όσον αφορά τη διερεύνηση τυχών ευθυνών πολιτικών προσώπων, αποδείχθηκε ότι ήταν μια σκευωρία, ακριβώς γιατί όλες οι υποθέσεις και όλες οι κατηγορίες εναντίον των πολιτικών προσώπων κατέρευσαν mm-hmm. και τέθηκαν στο αρχείο. Όλες αυτές οι κατηγορίες στηρίχθηκαν σε μάρτυρες στους οποίους είχε δοθεί προστασία και ήταν φανερό από την πρώτη στιγμή ότι αυτές οι κατηγορίες δεν στηρίζονταν πουθενά παρά μόνο σε ψευδομαρτυρίες, γι' αυτό και κατέρευσαν. Άρα ήταν μια απόπειρα να εξοντωθεί το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας, δηλαδή οι μισές πολιτικές δυνάμεις τότε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Φλωρίδη, επειδή τότε αυτοί οι μάρτυρες, ασχέτως του ποιοι είναι και το αν όσα κατέθεσαν ήταν αληθή ή δεν ήταν. Λέτε ότι κατέπεσαν οι κατηγορίες και έτσι είναι για τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Όμως τότε η αρμόδια εισαγγελία βρέθηκε ενώπιον 10 πολιτικών προσώπων, τα ονόματα των οποίων κατέθεσαν οι μάρτυρες, και εξ όσων γνωρίζω, λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργών, δεν είχε δικαίωμα να πράξει τίποτα περισσότερο από το να στείλει τα ονόματα στη Βουλή. Ναι, ακριβώς. Μα δεν στήθηκε η σκευωρία αυτή πρωτίστως από δικαστές. Οι δικαστές διαβίβασαν όντως τα θέματα αυτά στη Βουλή. Εσείς λέτε ότι οι μάρτυρες ήταν. Δείτε λίγο. Η υπόθεση αυτή τώρα. Εμείς ψηφίσαμε μια διάταξη με τους ποινικούς κώδικες που ισχύουν από την 1η Μαΐου, οι οποίοι ψηφίστηκαν τον Φεβρουάριο, με την οποία να ολοκληρώνεται το σύστημα παροχής προστασίας σε κάποιους μάρτυρες. Mm-hmm. Εκεί δώσαμε τη δυνατότητα στους αρμόδιους εισαγγελείς να εξετάζουν και αυτεπάγγελτα, δηλαδή και χωρίς καμία αίτηση, εάν το καθεστώς αυτό πρέπει να συνεχιστεί ή όχι. Mm-hmm. Άρα τώρα όλη η υπόθεση αυτή, με βάση και τις αιτήσεις που έχουν γίνει από τα ενδιαφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, βρίσκεται στα χέρια των αρμοδίων εισαγγελέων. Κατά συνέπεια, η δικαιοσύνη λοιπόν θα κρίνει αν συντρέχει ή δεν συντρέχει περίπτωση παραμονής του καθεστώτος αυτού ή θα πρέπει να αλλάχθει. Εμάς τώρα από εδώ και πέρα δεν μας πέφτει λόγος. Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν δεχτούμε και για την οικονομία της κουβέντας αυτό το οποίο είπατε, ότι δηλαδή η προηγούμενη κυβέρνηση έστησε μια σκευωρία ώστε να δολοφονήσει τους χαρακτήρες και ενδεχομένως να κλείσει και φυλακή συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι τότε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έστησε σκευωρία σε βάρος δημοσιογράφων και της κυρίας του Λουπάκη, τους οποίους παρέπεμψε στην ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου, αλλά απελάγησαν από τις κατηγορίες. Δεν παραπέμπουν οι κυβερνήσεις, δείτε λίγο. Τους παρέπεμψε μια προανακριτική επιτροπή. Δεν παραπέμπει προανακριτική επιτροπή. Όταν πρόκειται για διερεύνηση ευθυνών δικαστών, γι' αυτό επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη με τα όργανα τα δικά της. Mm-hmm.
Άρα, ανεξάρτητα από το τι θα πει οποιοδήποτε, η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Και οι δημοσιογράφοι. Με βάση πόρισμα τη κυβερνώσεως πλειοψηφίας. Ναι, δεν παραπέμφθηκε κανένας δημοσιογράφος. Υπάρχει ένα πόρισμα. Λοιπόν, το οποίο στάλθηκε στη δικαιοσύνη για να αξιολογηθεί. Mm-hmm. Η δικαιοσύνη αξιολόγησε όπως αξιολόγησε. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Τώρα, απειλάγηση. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα. Και μάλιστα αξιολογήθηκαν ως αξιόπιστες και οι καταθέσεις των μαρτύρων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δείτε όμως λίγο. Η υπόθεση της Νοβάρτης, που ήταν μια τεράστια σκευωρία και επαναλαμβάνω, είχε σκοπό να εξοδοθεί όλο το πολιτικό σύστημα με το οποίο ήταν απέναντι από τον ΣΥΡΙΖΑ, έπληται το θεμέλιο της δημοκρατίας. Λοιπόν, που είναι η ύπαρξη ενός πολιτικού συστήματος πλουραλιστικού, δηλαδή το οποίο έχει πολλά κόμματα. Όταν επιχειρήσεις να εξοντώσεις με αθέμητα μέσα τα κόμματα αυτά και παράλληλα έχεις επιχειρήσει να κάνεις, να ελέγξεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ό,τι είχε συμβεί και εκεί αντιστάθηκε το Σύμβουλο της Επικρατείας και ταυτόχρονα έχεις δηλώσεις τελεχών όπως του κ. Πολάκη που λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε και μια ξεχωριστή σχολή δικαστών για να βγαίνουν οι αρεστοί δικαστές στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τι έχεις εδώ, έχεις ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει εξόντωση των αντιπάλων των πολιτικών, έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και έλεγχο της δικαιοσύνης. Αυτό λέγεται κατάλυση της δημοκρατίας. Θα μπορούσε κάποιος, κύριε Φλωρίδη, όμως να αντιτείνει σε αυτό το οποίο λέτε, αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι κατόπιν αυτών η κυβέρνηση έκανε μια επιτροπή και παρέπεμψε στην ανακρίτη του Ειδικού Δικαστηρίου δημοσιογράφους, ναι, οι οποίοι ήταν οι αγγελιοφόροι. Ωραία. Εκείνων που είχαν καταθέσει οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Μπορείτε να μου πείτε τι συγκρίνεται τώρα. Τι συγκρίνεται τώρα. Σας περιγράφω μία απόπειρα μέσω σκευωρίας να εξοντωθεί το μισό πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Σας περιγράφω μία οργανωμένη απόπειρα να ελεγχθούν τα μέσα ενημέρωσης και μία απόπειρα να ελεγχθεί η δικαιοσύνη. Τώρα, τι σχέση έχουν αυτά με κάποιους δημοσιογράφους που παραπέμπτουν. Τι παραπέμπτουν. Ήταν σε ένα πόρισμα, τους είδε η δικαιοσύνη, είπε ότι είπε, τελειώσαμε. Έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Συγκρίνονται αυτά τα δύο πράγματα. Από τη μια μεριά πήγε να τυναχτεί η δημοκρατία στον αέρα, με την έννοια να ελεγχθεί μονοκομματικά. Άρα δηλαδή, εξοντώνω πολιτικούς αντιπάλους, ελέγχω τα μέσα ενημέρωσης, θέλω να ελέγξω και τη δικαιοσύνη. Τελικώς δεν συνέβη πάντως κάτι. Ναι, δεν συνέβη διότι υπήρξαν αντιστάσεις. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση αναφορικά με αυτό. Δεν αισθάνεστε ότι εάν βγουν οι κουκούλες από τους μάρτυρες όπως έχουν περιγραφεί πολλές φορές, θα πληγεί ο θεσμός του μάρτυρα? Ξέρετε γιατί το ρωτάω? Γιατί σκέφτομαι ότι αύριο θα μπορούσε καθένας να πηγαίνει και να καταθέτει ένα αίτημα για κάποιον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος ο οποίος έχει καταθέσει κάτι εναντίον του, ή οι ίδιοι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να ανησυχούν, δεδομένου ότι πολύ εύκολα κάποιος θα μπορεί είτε να τους αποκαλέσει κουκουλοφόρους, είτε ακόμη για να κάνει κινήσεις ώστε να αποκαλυφθεί η ιδιότητά τους και το ονοματεπώνυμό τους. Το αν παρασχεθεί το καθεστώς προστασίας ή το αν αρθεί το καθεστώς προστασίας, αυτό αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη. Δεν είναι τι λέω εγώ κι εσείς ή ό,τι μπορεί να πει οποιοδήποτε. Υπάρχει μια νομοθεσία που λέει πώς παρέχεται το καθεστώς αυτό και υπάρχει και μια διαδικασία που λέει πώς αυτό το καθεστώς ελέγχεται. Αυτά τα κάνει αποκλειστικά η δικαιοσύνη. Δεν τα κάνει κανένα άλλος. Δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν θα αποκαλυφθούν, δεν θα αποκαλυφθούν. Είναι θέμα στα χέρια της. Ό,τι θέλει αυτή θα κάνει. Σας ανησυχούν αυτά τα οποία δήλωσε ο κύριος Στίβεν Κον στην εφημερίδα Documento, ο δικηγόρος δηλαδή των μαρτύρων στις ΗΠΑ, ότι εφόσον γίνει κάτι τέτοιο θα αιτηθεί ακόμη και την έξοδο, την αποπομπή της Ελλάδας από τον ΟΣΑ? Ναι, δεν μας απασχολούν τέτοιο είδους δηλώσεις. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και κατά συνέπεια τώρα όλα αυτά είναι για να χαμηλά λέμε.